στον αποχαιρετιστήριο λόγο του προς το έθνος, το 1960, ο Αιζενχάουερ είχε προειδοποιήσει για την υπέρμετρη ισχύ του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος. Δεν χρειαζόταν να ανησυχεί. Αν ήταν τόσο πανίσχυρο θα είχε σίγουρα εμποδίσει ή τουλάχιστον ανακόψει την εξαιτική ανάπτυξη του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού. Ίσως το πιο εντυπωσιακό γνώρισμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην δεκαετία του 70 ήταν απλώς ότι τέτοιες αποκεντρωμένες καινοτομίε ήταν δυνατές, παρόλες τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις που συνδέουμε με εκείνη την περίοδο. Η νεαρή που προσέλκυσε η Silicon Valley, σύμφωνα με το παρατσούκλι που έλαβε για πρώτη φορά το 1971 η κοιλάδα της Σάντα Κλάρα, έφεραν μαζί τους τις αντιαυταρχικές στάσεις της γενιάς τους. Όταν το Κογκρέσο θέσπισε το νόμο περί ευπρέπειας των επικοινωνιών το 1996 στην πρώτη του προσπάθεια να ρυθμίσει τις διαδικτυακές επικοινωνίες επιβάλλοντας πρόστιμα στην ηλεκτρονική δημοσίευση άσεμνων σχολείων η απάντηση της κοιλάδας υπό μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος γράφτηκε όπως άρμοζε από τον πρώην στιχουργό των Grateful Dead John Perry Barlow η διακήρυξη της ανεξαρτησίας του κυβερνοχώρου που συνέταξε απευθυνόταν στις κυβερνήσεις του βιομηχανικού κόσμου εσάς τους κουρασμένους γίγαντες από σάρκα και ατσάλι. Προέρχομαι από τον κυβερνοχώρο, τη νέα πατρίδα του νου. Εξ του μέλλοντος ζήτω από εσάς του παρελθόντος να μας αφήσετε ήσυχους. Δεν είστε ευπρόσδεκτοι ανάμεσά μας. Δεν έχετε κυριαρχικά δικαιώματα εκεί όπου μαζευόμαστε. Δεν έχουμε εκλεγμένη κυβέρνηση. Ούτε είναι πιθανό να αποκτήσουμε. Και έτσι σας απευθύνομαι χωρίς μεγαλύτερη εξουσία από εκείνη με την οποία μιλάει πάντα η ίδια η ελευθερία. Δηλώνω ότι ο παγκόσμιος κοινωνικός χώρος που χτίζουμε είναι από τη φύση του ανεξάρτητος από κάθε τυραννία που προσπαθείτε να μας επιβάλλετε δεν έχετε κανένα ηθικό δικαίωμα να μας κυβερνάτε. Ούτε διαθέτετε οποιασδήποτε μεθόδους καταναγκασμού που θα είχαμε σοβαρό λόγο να φοβηθούμε. Ο κυβερνοχώρος δεν εμπερικλείεται στα σύνορά σας. Μη φανταστείτε ότι μπορείτε να τον χτίσετε σαν να ήταν κανένα δημόσιο κατασκευαστικό πρόγραμμα. Δεν μπορείτε. Είναι ένα έργο της φύσης και μεγαλώνει από μόνο του μέσω των συλλογικών μας δράσεων. Ο κυβερνοχώρος απαρτίζεται από συναλλαγές, σχέσεις και την ίδια τη σκέψη, που απλώνονται όλες σαν υψωμένο κύμα στον ιστό των επικοινωνιών μας. Δημιουργούμε έναν κόσμο στον οποίο μπορούν όλοι να εισέλθουν χωρίς προνόμια ή προκαταλήψεις που πηγάζουν από τη φυλή, την οικονομική εξουσία, τη στρατιωτική ισχύ ή την καταγωγή. Δημιουργούμε έναν κόσμο όπου οποιοδήποτε, οπουδήποτε μπορεί να εκφράσει τις πεπιθήσεις του, όσο ξεχωριστές κι αν είναι, χωρίς να φοβάται ότι θα εξαναγκαστεί σε σιωπή ή συμμόρφωση. Οι νομικές έννοιες της ιδιοκτησίας, της έκφρασης, της ταυτότητας, της κίνησης και του πλαισίου που χρησιμοποιείται δεν ισχύουν για μας. Τα ολοένα και πιο εχθρικά και απεικιοκρατικά μέτρα σας μας τοποθετούν στην ίδια θέση με κίνους τους προηγούμενους εραστές της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης που χρειάστηκε να απορρίψουν τις εξουσίες των μακρινών απληροφόρητων δυνάμεων.